Δηλαδή, κουμάντο ότι... ποιο θα κάνει στην ΑΕΚ, να το πούμε απλά. Εγώ θα ήθελα να κάνει ο κ. Βιντιάζης, γιατί νομίζω ότι είναι ο μόνος κατάλληλος αυτή τη στιγμή, ξέροντας και την ελληνική πραγματικότητα, να μπορεί να ασχοληθεί με τα διοικητικά της ΑΕΚ. Έχει δείξει ιστορία, έχει δείξει ότι οι εκπρόσωποι των μετόχων στα διοικητικά συμβούλια δεν είναι ό,τι και καλύτερο. Αν ξεκινήσουμε και από την εποχή της ΕΝΙΚ και μετά, βλέπουμε ότι συνεχώς υπήρχαν εκπρόσωποι και ίσως γι' αυτό και η ΑΕΚ να βρίσκεται σε αυτό το, τη χρονική στιγμή, σε αυτά τα. Απλά να το ξεκαθαρίσουμε ότι η πλευρά των νέων επενδυτών ζητά το 51% των μετοχών. Ζητά τον πλήρη έλεγχο, όχι κάποιο management ή οτιδήποτε άλλο. Όχι. Το αν τυχόν θα πάρουν το 51% και τη χρονική στιγμή, την ξέρουν εκείνοι. Ο σκοπός τους είναι να πάρουν το 51%. Το αν θα το πάρουν μέχρι τις 15, αν αποφασίσουν να προχωρήσουν, αν θα το πάρουν άμεσα μέχρι τις 15 Νοεμβρίου που τελειώνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή θα το πάρουν σταδιακά, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση που θα πάρουν στη συνέχεια μετά. Να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε, ότι αν το αποφασίσουν, με ποια έννοια έχουν τον πλήρη έλεγχο το τι συμβαίνει στα οικονομικά της ΑΕΚ, γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει? Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι από την πλευρά τη δική μας έχουν δοθεί τα πλήρη στοιχεία. Βρίσκονται σε ένα σημείο πλήρης ενημέρωσης από την πλευρά τη δική μας. Αυτό που μένει είναι πλέον να εξακριβώσουν αν ισχύουν αυτά που λέτε. Ακριβώς. Ήδη από τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν ήδη εξακριβώσει, ο πρώτος έλεγχος δείχνει ότι είναι λιγότερα τα χρήματα από αυτά τα οποία περιμένανε και τους είχαμε πει εμείς, γιατί ήδη έχουμε πληρώσει το χρονικό σημείο που τους είχαμε πει. Ήδη αύριο έχουμε ένα θέμα, έχουμε συμβουλικό συμβούλιο στη Super League. Τώρα δεν είναι σωστό να μιλάω πριν από ένα συμβούλιο. Απλώς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαν θέμα, σαν θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχει η αδειοδότηση των ομάδων του 2013-2014 για την επόμενη χρονιά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια ήδη απόφαση για το 2012-2013 η οποία τρέχει. Μέσα στις προθέσεις μου, εμένα είναι να θίξω το θέμα του αν και κατά πόσο μια τιμωρία πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει όταν κάποια εταιρεία ανακάμπτει οικονομικά και αν θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η τιμωρία ή όχι.